Κρατάμε στο χέρι μας το καρτελάκι και την ταυτότητά μας ή το διαβατήριό μας. Οι μαθητές στο Νεπάλ παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες. Πάμε σιγά σιγά. Αφού πέρασαν από τον απαιτούμενο έλεγχο, στη συνέχεια ανέβηκαν στις αίθουσες και πήραν τις θέσεις τους πίσω από τα θρανία. Πρώτο μάθημα για εκείνους στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η ελληνική γλώσσα. Λίγο μετά τις 8.30 μοιράστηκαν τα θέματα στους υποψήφιους, σημαίνοντας έτσι την έναρξη της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάστηκαν σε κείμενο του Αλμπέρ Καμί για την τέχνη και τον κοινωνικό ρόλο του καλλιτέχνη. Πες μου, αρχικά, είσαι εγχωμένη. Είμαι αρκετά. Έχεις διαβάσει? Ναι. Πού θα ήθελες να περάσεις? Δίκηση επιχειρήσεων. Μετά τη λήξη των εξετάσεων, τα πρώτα χαμόγελα έκαναν την εμφάνισή τους. Πώς έγραψες? Μια χαρά. Δεν αντιμετώπισες δυσκολία? Λίγο, μόνο στην έκθεση για τις λέξεις. Συνολικά στις φετινές πανελλαδικές παίρνουν μέρος 102.000 υποψήφοι, διεκδικώντας μία από τις 78.336 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα θέματα ήταν εύκολα, ήταν βατά. Εντάξει, έπρεπε να έχεις διαβάσει. Αύριο Παρασκευή 7 Ιουνίου. Στη μάχη μπαίνουν και οι απόφοιτοι των ημερησίων και των εσπερινών λυκείων, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Στη συνέχεια θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα από τις 21 Ιουνίου έως και τις 2 Ιουλίου. Να σημειωθεί ότι χθες δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα μηχανογραφικά δελτία για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2019. Οι υποψήφοι έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν το μηχανογραφικό δελτίο που τους ενδιαφέρει μέσω της επίσημης ιστοσελίδος του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr.